Ένα 49χρονος έζησε τον τρόμο τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου στην Πάτρα, ενώ περπατούσε στην οδό Παπαφλέσσα, χωρίς να έχει πάει στο νου του ότι έχει γίνει στόχος αγνώστων κακοποιών. Δύο άγνωστοι δράστες τον πλησίασαν χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί, ώστε να αντιδράσει. Τον χτύπησαν και του άρπαξαν 780 ευρώ, ποσό που έφερε πάνω του. Καθώς γύριζε από τη δουλειά του το βράδυ, επειδή η δουλειά του είναι σε ταξίδια, πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, γύρισε το βράδυ γύρω στις 4 η ώρα. Καθώς γύρισε στο σπίτι, είχε ξεχάσει το τσαντάκι στο αυτοκίνητο, στο φορτηγό. Ξαναγυρίζει πάλι πίσω και δύο άντρες, αρκετά γεροδεμένοι, το επιτέθηκαν από πίσω. Ο ένας τον ακινητοποίησε, μάλλον με κατσαβίδι, από πίσω στην πλάτη, στην περιοχή της πλήτας πίσω. Και ο άλλος τον ακινητοποίησε στο λαιμό. Ο δεύτερος του έδωσε, ζήταγε λεφτά, του έδωσε μια πάρα πολύ δυνατή σφαλιάρα και μπουνιά, μία και δύο. Και η δεύτερη ήταν πάρα πολύ δυνατή και τον απειλήσανε. Ωστόσο πήρανε τα χρήματα, τον ψάξανε, του σκίσανε τα ρούχα και... Πήρανε και τα χρήματα. Πήρανε αρκετά, ναι. Από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.